Ο Αντώνης Σαμαράκης σημάδεψε με την προσωπικότητα και το λόγο του μια ολόκληρη εποχή. Βαθιά ανθρωπιστής ο συγγραφέας έγινε με το έργο του η έκφραση μιας κραυγής διαμαρτυρίας και διεκδίκηση της ελευθερίας. Στα κείμενά του, που πάντοτε χαρακτηρίζονταν από νεανική ορμή και διάθεση να καταγγείλει την αλωτρίωση και την καταδυνάστευση του ανθρώπου από κάθε είδους εξουσιαστική αρχή, αρνείται κάθε συμβιβασμό. Εναντιώνεται στην ψευδή ευτυχία των μαζών που έρχεται πάντα μαζί με το μεγάλο φόβο, ακυρώνοντας την ελπίδα. Το μόνο που είχε σημασία για εκείνον είναι η ελευθερία να ζει κανείς αληθινά. Και ο Σαμαράκης μόνο έτσι έζησε. Μέσα από το έργο του μίλησε για την ανυποριά του απλού ανθρώπου απέναντι στον ολοκληρωτισμό, για την απώλεια των ιδανικών, τη διαφθορά στο δημόσιο βίο και την αποξένωση του ατόμου σε μια αδιάφορη καταναλωτική κοινωνία. Αναφέρθηκε ακόμα και στην πυρηνική απειλή. Οι ήρωές του υπερβαίνουν την απλοϊκότητα της καθημερινότητάς τους. Συλλαμβάνουν το πραγματικό πρόβλημα της ζωής. Αν και ο ίδιος δεν το ομολόγησε ποτέ, σήμερα γνωρίζουμε ότι πίσω από τους ήρωες των βιβλίων του, τους μοναχικούς, τους ανένταχθους ανθρώπους που προσπαθούσαν να επιβιώσουν χωρίς συμβιβασμούς, ήταν ο ίδιος. Έλεγε συχνά, «Θα ήθελα να πούν για μένα ότι προσπάθησα». Σήμερα όλοι μπορούμε να τον επιβεβαιώσουμε. Ο Σαμαράκης όχι μόνο προσπάθησε, αλλά πήγε κόντρα στο ρεύμα της εποχής, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη. Δεν είναι τυχαίο ότι αγαπήθηκε τόσο πολύ και από τόσους πολλούς. Το σημαντικό λογοτεχνικό του έργο μεταφράστηκε σε 33 γλώσσες και σε 114 ξένες εκδόσεις. Υμνήθηκε εξίσου από την κριτική και το αναγνωστικό κοινό του. Τιμήθηκε στην πατρίδα του και στο εξωτερικό. Αναγορεύθηκε επίτιμος δημότης σε 40 πόλεις. Είναι ένα ρεκόρ που δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί. Ο Αντώνης Σαμαράκης εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διασκέψη της UNESCO και έγινε γνωστός ως ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των παιδιών. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του θεσμού της Βουλής των Εφήβων, όπου νέοι από ολόκληρη τη χώρα ασκούνται στον κοινοβουλευτισμό για μια μέρα. Με τη ζωντάνια που τον διέκρινε, κατάφερε να μπει στις καρδιές των 16χρονων, να τους εμπνεύσει, να τους κάνει ενεργούς πολίτες. Η εφηβεία δεν είναι βιολογική ηλικία, αλλά κατάσταση πνευματική και τρόπο ζωής, έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος με το πάντοτε σαρκαστικό χιούμορ του. Ο Σαμαράκης θα παραμείνει στις καρδιές μας ως ο αιώνιος έφηβος, που διακήρυξε όσο κανείς το αδιαπραγμάτευτο αίτημα για ελπίδα, πίστη και αγάπη για τον άνθρωπο. Αίτημα που θα είναι πάντοτε επίκαιρο. Η διεκδίκηση της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνείδησης και της ανθρωπιάς είναι χρέος και ευθύνη όλων μας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την κήρυξη του έτου Σαμαράκη και τις εκδηλώσεις που το συνοδεύουν όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αποτείει έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον αγαπημένο συγγραφέα και στον αγαπητό άνθρωπο. Είναι μια υπενθύμηση ότι το έργο του είναι διαχρονικά και ότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράκης είναι πάντα μαζί μας.